Να μιλήσουμε λοιπόν τώρα για την ενότητα που αφορά στις πολιονημικές εξισώσεις. Και πρώτα απ' όλα, τι είναι μια πολιονημική εξίσωση? Μια πολιονημική εξίσωση βαθμού νη, όπως λέμε, θα είναι μια εξίσωση αυτής της μορφής, όπου ο α νη θα είναι διάφορος του μηδενός. Μέχρι τώρα πώς αντιμετωπίζαμε αυτές τις εξισώσεις? Χρησιμοποιούσαμε άλλες μεθόδους, με παραγοντοποιήσεις και άλλα πράγματα, προσπαθούσαμε να σουλουπώσουμε το πολυόνυμο προκειμένου να μας βγει και να βρούμε ποιες είναι οι ρίζες. Τα πράγματα τώρα διευκολύνονται. Γιατί όταν έχουμε μια πολυονυμική εξίσωση με ακέραιους συντελεστές, τότε ένας ακέραιος ρο θα είναι όντως ρίζα αυτής της εξίσωσης, στο βαθμό βέβαια που είναι διαιρέτηση του σταθερού όρου. Μπορεί να ακούγεται λίγο θεωρητικό αυτό, έτσι όπως το διατυπώσαμε, αλλά πραγματικά μας σώζει. Γιατί το μοναδικό πράγμα που έχουμε να κάνουμε βλέποντας μια πολυονυμική εξίσωση είναι να βρούμε αμέσως ποιοι είναι οι διαιρέτες του σταθερού όρου και να αρχίσουμε να τσεκάρουμε αν κάποιος από αυτούς όντως είναι ρίζα της εξίσωσης. Και μετά με ένα σχήμα Horner καταλήγουμε και βρίσκουμε αμέσως και τις επόμενες λύσεις. Γιατί με το σχήμα Horner θα πάρουμε το πηλίκο και από το πηλίκο αμέσως θα βγουν. Προτείνω να πάμε απευθείας να δούμε κάποια παραδείγματα από το σχολικό μας, κάποιες πολυονυμικές εξισώσεις έτσι όπως μας δίνονται από ασκήσεις του σχολικού, για να τις λύσουμε. Πρώτα να δούμε από την πρώτη ομάδα, από την άσκηση 1, το δεύτερο που ερώτημα. Μας ζητάει λοιπόν να λύσουμε αυτή την εξίσωση. Χ τρίτης και 2 χ τετράγωνο, μείον 9 χ, μείον 18, ίσο με το 0. Τι είπαμε ότι ψάχνουμε πρώτα να βρούμε? Χ είναι η διαιρέτες του σταθερού όρου. Αναφερόμαστε λοιπόν στο μείον 18. Οι διαιρέτες του είναι σύμπλην 1, σύμπλην 2, σύμπλην 3, σύμπλην 6 και σύμπλην 18. Με την ελπίδα βέβαια να μην χρειαστεί να φτάσουμε εκεί κάτω, να αρχίζουμε εδώ πέρα να προσπαθούμε να επαληθεύσουμε το μείον 18 και αυτά, όντως θα είναι δύσκολο. Ξεκινάμε βέβαια από τα ευκολότερα, έτσι από το σύμπλην 1. Για να δούμε το 1. 1 και 2, 3, μείον 9, μείον 6, μείον 18, ξεχνάμε το 1. Να δούμε το μείον 1. Αντικαθιστούμε και έχουμε μείον 1 και 2, 1 και 9, μείον 18, ούτε αυτό μας το μηδενίζει. Πηγαίνοντας το 2, 8 και 8, 16, μείον 18, μείον 18, ούτε το 2. Το μείον 2, μείον 8, συν 8, μείον 18, όντως, αν αντικαταστήσουμε το μείον 2, βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ, μείον 8, συν 8, συν 18, μείον 18. Το μηδενίζει. Βρήκαμε λοιπόν ρίζα, σύμφωνα με το θεωρημά μας. Βρήκαμε. Είναι το μείον 2. Με ένα απλό σχήμα Horner θα λύσω και τα υπόλοιπα προβλήματα. Γράφουμε τους συντελεστές όπως μάθαμε προηγουμένως λοιπόν με το σχήμα Horner σε μία ευθεία. Θα έχουμε το 1, το 2, το μείον 9 και το μείον 18 και μετά την κάθετο γράφω τον αριθμό που βρήκα, τη ρίζα. Σύμφωνα με το σχήμα Horner, 1 επί μείον 2, μείον 2, θα αθροίζω. 0, θα αθροίζω μείον 9. 18, μείον 18, 0. Συνεπώς, πηγαίνοντας μετά να γράψω την ταυτότητα αυτής της τύπης διαίρεσης που έκανα, θα είναι το πολυόνυμό μου, το οποίο έτσι ευθέως δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω, βλέπω ότι πλέον γράφεται μείον 2 λέει εδώ, χ και 2 επί κατεβαίνω ένα βαθμό χ τετράγωνο μείον 9. Καλούμε λοιπόν να λύσω την εξίσωση χ και 2 επί διαφορά τετραγώνα χ μείον 3 επί χ και 3 ίσο με το 0. Είδα λοιπόν ότι αυτή η πολυονυμική εξίσωση με αυτό το θεώρημα μετατράπηκε αμέσως σε αυτή την πανεύκολη λύση που μας δίνει την πανεύκολη εξίσωση, που μας δίνει το μείον 2, το 3 και το μείον 3. Πάμε να δούμε μια λίγο πιο δύσκολη. Μια άσκηση από τη β' ομάδα, η οποία συνδυάζει και λίγο αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Κάποια θεωρήματα, τα οποία αναφέραμε πάνω στη διαίρεση των πολυονύμων.
πρόκειται για την άσκηση 2 της β' ομάδας. Από τη β' ομάδα λοιπόν θα πάμε να λύσουμε την άσκηση 2. Μας δίνει ένα πολυόνυμο π του χ ίσον χ τετάρτης και α χ τρίτης και β χ τετράγωνο μείον 16 χ μείον 12. Μας ζητάει να βρούμε τους πραγματικούς α και β έτσι ώστε το πολυόνυμό μας να έχει παράγοντες το χ και 1 και το χ μείον 2. Κάνοντας χρήση των θεωρημάτων που είδαμε στη διαίρεση πολυονύμων, δηλαδή στην προηγούμενη ενότητα, είμαι στη θέση να πω αμέσως ότι από τη στιγμή που αυτά είναι παράγοντες του πολυονύμου, δεν μπορεί παρά το μείον 1 και το 2 να το μηδενίζουμε. Τι θα έχω λοιπόν? π του μείον 1 ίσον με το 0 και το π του 2 θα κάνει και αυτό 0. Με μια αντικατάσταση θα μου βγει ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο άγνωστα. Για να το δούμε. Έχω λοιπόν 1 μείον α και β συν 16 μείον 12 ίσον με το 0. Και από κάτω αντικαθιστώ το 2 και θα έχω 16 και 8 α και 4 β μείον 32 μείον 12 ίσον με το 0. Ας κάνουμε εδώ πέρα λίγο πράξεις. Θα έχουμε μείον α και β, 4 και 1, 5, πάει την άλλη γίνεται μείον 5. Και από κάτω, 8 α και 4 β, μείον 44, συν 16, μείον 28, θα πάει την άλλη, θα γίνει 28. Εδώ πέρα βλέπω ότι με συμφέρει να διαιρέσω και με το 4, οπότε θα μου βγει μείον α και β ίσον με μείον 5 και 2α και β ίσον με το 7. Ας σας αφαιρέσω αυτές κατά μέλη για να μου φύγει εδώ πέρα το β αμέσως, για να μην χρειαστεί να το λύσω με την κατάσταση. Θα έχω μείον α, μείον 2α, μείον 3α, ίσον μείον 5, μείον 7, μείον 12. Δηλαδή το α θα είναι ίσο με 4 και αντικαθιστώντας σε όποια θέλω από τις δύο, μου βγαίνει. Μείον 4 θα πάει την άλλη, θα γίνει 4, άρα το β θα μου κάνει μείον 1. Αυτή ήταν η πρώτη πλευρά της άσκησης που μου ζητούσε να βρω ποια θα είναι τα α και τα β. Στη συνέχεια μου ζητάει να λύσω την π του χ ίσον με το 0. Για να πάμε να αντικαταστήσουμε στην π του χ αυτά που βρήκαμε. Εδώ λοιπόν βρήκαμε 4 χ τρίτης, όπου β θα βάλουμε το μείον 1, μείον χ τετράγωνο δηλαδή, και έχω πάντοτε υπόψη μου ότι έχουμε παράγοντες το χ και 1 και το χ μείον 2. Πάμε στα γρήγορα. Λοιπόν, να κάνουμε σχήματα κόρνερ. Θα έχουμε 1, 4, μείον 1, μείον 16, μείον 12 και από εκεί πέρα έχω το μείον 1. Όπως μάθαμε από το σχήμα κόρνερ, μείον 1, 3, μείον 3, μείον 4, μείον 12, 12, έτσι όπως το περίμενα 0. Το πηλίκο λοιπόν που πήρα από εδώ πέρα θα είναι βαθμού κατά 1 μικρότερο, δηλαδή χ τρίτης και 3 χ τετράγωνο μείον 4 χ μείον 12. Και πλέον πηγαίνω να αντικαταστήσω το 2 στο πηλίκο μου. Με ένα καινούριο corner θα έχω λοιπόν 1, 3, μείον 4, μείον 12 και αντικαταστώ το 2. Θα έχω λοιπόν 5, 10, 6, 12, 0. Τελικά δηλαδή το πολυόνυμό μου έτσι όπως θα αναπτυχθεί στην τελική εξίσωση θα είναι χ και 1 επί χ μείον 2 επί το πηλίκο που βρήκα από εδώ πέρα. Δηλαδή χ τετράγωνο και 5 χ και 6. Οπότε λύνοντας τελικά και αυτό το τριώνυμο βρίσκω τις τέσσερις λύσεις που μου δίνει η εξίσωση, η πολυονυμική μας δόθηκε π του χ ίσον με το 0.